Λυπάμαι που θα με ακούσετε εσείς, κυρία Υπουργέ, που μένετε στη θέση του αποχωρήσαντος. Καλό αν θα ήταν να με ακούσει εκείνος. Όχι, όχι. Γιατί ξέρετε κάτι, καμιά φορά και ο προσωπικός τόνος δείχνει άλλα πράγματα και εγώ δεν τον υποτιμώ. Καταρχήν, ο μόλις αποχωρήσας υπουργός είναι σκράπα στα κουκουέδικα μαθηματικά. Σκράπας όμως. Στα κουκουέδικα μαθηματικά είναι σκράπας. Στην καπιταλιστική χημεία είναι μάγκας. Όταν λέω μάγκας, μάγκας στην καπιταλιστική χημεία. Τόσο πολύ, ώστε πιστεύει ότι ενδεχομένως τα δακρυγόνα απέναντι στους εργαζόμενους που επιτίθενται στα πνευμόνια των ανθρώπων είναι το καλύτερο φάρμακο για τον κορονοϊό. Έχουμε πιστεί πια ότι αυτού του είδους είναι η χημεία. Διότι σε κόσμο που βγήκε και ούτε έσπαγε, ούτε χάλαγε και διαδήλωνε ειρηνικά, χρειάστηκε να του βρωμίσουν την καθαρή ατμόσφαιρα του δρόμου και να πάνε κατευθείαν στα πνευμόνια του για να μπορέσει να αναπνεύσει. Και μετά να τον κατηγορούν ότι θα επιβαρύνει τις πνευμονολογικές κλινικές γιατί θα πάει εκεί πέρα με συμπτώματα ασφυξίας. Ακριβώς όπως ο κορονοϊός είναι και ο καπιταλισμός. Ακριβώς ίδιος. Και η καταστολή του επιτίθεται κατευθείαν στο καρδιοαναπνευστικό. Αφήνει τους ανθρώπους στον τόπο, κυριολεκτικά. Και γιατί το λέω αυτό? Όχι, το λέω διότι ακούσαμε εδώ φανφάρες φοβερές. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό πατριωτικό κόμμα. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είμαστε πατριώτες. Όχι, το μονοπόλιο του πατριωτισμού ήρθε εδώ και μας το πούλησε. Και μας το πούλησε με τρόπο, εγώ άλλα πράγματα ήθελα να πω. Ήθελα να μιλήσω για το κομμάτι της πρόνοιας. Και να λύσω για το κομμάτι της πρόνοιας επί της αρχής. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται. Ειλικρινά, μέτρα υποψίχουλων και πόντων ως τη μεγαλύτερη προσφορά που έχει γίνει ποτέ από καταβολής σε συνθήκες κρίσης και πανδημίας στους εργαζόμενους. Αυτό δεν είναι μαθηματικά. Αυτό είναι υπερεγώ το οποίο κυκλοφορεί, πού να σας πω, στα σύννεφα. Είσαστε σε ένα cloud ευδαιμονίας. Σε ένα cloud είσαστε και προσπαθήσετε εκεί να καταγράψετε ιστορία. Έρχεται εδώ ο υπουργός και μας λέει ότι παίρνει συγχαρητήρια ότι η Ελλάδα είναι το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον. Βέβαια, το ξέρουμε. Και τι μας είπε, καινούριο? Θα βρεις τους φθηνότερους, τους πιο απελπισμένους εργαζόμενους που περιμένουν μία πρόνοια και μία σύνταξη από καταληστευμένα ταμεία που τους έχουν πάρει τα αποθεματικά, που επί 20 χρόνια οι κυβερνήσεις τα έχουν παίξει τα χρηματιστήρια. Ό,τι δεν πήραν οι κυβερνήσεις το πήραν τα μνημόνια. Ό,τι δεν πήραν τα μνημόνια το πήραν οι τράπεζες για να ανακεφαλαιοποιηθούν. Το πήραν οι μεγάλοι, πλουτίζουν σήμερα και έρχεστε και μας λέτε ότι σηκώνετε τον Άτλαντα πάνω σας γιατί σε ένα δευτερόλεπτο θα βγάζει σύνταξη. Και δεν μου λέτε ποια σύνταξη θα βγάλει. Άμα βγάλεις ένα δευτερόλεπτο μια σύνταξη η οποία είναι ανίκανη να κάνει να ζήσει και μυρμήγκι, τώρα με συγχωρήσουν και τα μυρμήγκια. Γιατί τώρα τελευταία σας έχει πιάσει μια μανία για τροκτικά, για τούτα, για εκείνα, για τα άλλα. Δηλαδή ας με συγχωρήσουν και τα μυρμήγκια. Ας με συγχωρήσουν τα μυρμήγκια. Ακόμα και τα τζιτζίκια του μύθου πρέπει να με συγχωρήσουν σήμερα. Εγώ για παράδειγμα, σας είπε ο σύντροφος, εμείς, ο σύντροφος ο Κατσότης, σας είπε, θα ψηφίσουμε επί της αρχής. Θα εκπλαγείτε που θα ψηφίσουμε αρκετά από τα άρθρα και σας το λέμε εμψυχρό, θα τα ψηφίσουμε με την απελπισία του πιστολιού στον κρόταφο για να μην στερήσουμε τα ψίχουλα που περισσεύουν για να δώσετε. Θα σας φέρω ένα-δυο παραδείγματα χαρακτηριστικά. Λέτε ότι θα φτιάξετε λειτουργία καινούρια για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να αναγγέλλετε δημιουργία νέων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης. Τα ελάχιστα που υπάρχουν στους δήμους, έχουν γίνει η αιτία να πολλαπλασιάζονται τα ιδιωτικά. Στην πραγματικότητα αυτό θα γίνει. Ιδιωτικά. Ιδιωτικά θα γίνουν κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Δεν επαρκούν καν αυτά που υπάρχουν. Και κανένας δεν σκέφτηκε ποτέ πώς θα πηγαίνουν και θα έρχονται τα παιδιά σε αυτά τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης με τα παρόντα μέσα μεταφοράς. Καπάκι σε αυτό, δεν μπορείτε να κατανοήσετε ότι όταν εμείς ψηφίζουμε ή δεν ψηφίζουμε ένα άρθρο και μιλάμε για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, σας μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ενιαίο ίδιο σε όλη την Ελλάδα. Πού είναι το κακό?
Θα είναι ανάλογα με τα λεφτά το χορηγό, τη δυνατότητα τους γονείς, το πηγενέλα, τη συνοικία, το κοντά ή όχι. Να υπάρχει ένα πρόγραμμα ενιαίο, να είναι δωρεάν, να μην έχει εισοδηματικά κριτήρια, να πηγαίνουν όλοι. Ζητάω την ανοχή σας λίγο γι' αυτό. Να προχωρήσω σε κάτι άλλο. Πάτε στους άστεγους ως ωφελούμενη μονάδα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Μας φαντάζεστε να λέμε όχι? Αποκλείεται να πούμε όχι. Όμως πρέπει να ανεχθείτε την ουσία μιας βαθιάς πολιτικής κριτικής για αυτό το ζήτημα. Η πολιτική σας αναπαράγει τους άστεγους, αναπαράγει τους φτωχούς. Έρχεστε και να τους τιμωρήσετε και να τους βασανίσετε. Γιατί με ό,τι και να κάνετε με αυτή την παράταση των δύο περιόδων, θα τα πω αυτά στη δεύτερη ανάγνωση πολύ αναλυτικά, στην πραγματικότητα τι κάνετε? Δίνετε κάτι ελάχιστα σε δύσκολους καιρούς, ένα επίδομα που είναι πολύ μακριά από τις στοιχειώδεις ανάγκες για άστεγους που έχουν τεράστια δυσκολία να βρεθούν από δομές αστέγων. Ποιες είναι αυτές οι δομές των αστέγων? Οι ξενώνες των γυναικών, των θυμάτων βίας, τα υπνοτήρια, οι ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, οι άστεγοι. Αυτοί πώς θα συνδεθούν με την εργασία? Από την ώρα λοιπόν που είναι ψίχουλα, εκ των πραγμάτων θα πει κάποιος ναι, δεν μπορείς να στερήσεις τα ψίχουλα από τους απολύτως φτωχούς, αλλά δεν μπορείς και να πεις ότι αυτό το πράγμα είναι μια εκπληκτική κοινωνική πολιτική. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Τι κάνετε? Συνεχίζετε στην κοινωνική πολιτική από τα έσοδα του κρατικού λαχείου την ανάθεση του κράτους των προνοιακών δομών. Πού? Φιλανθρωπία, εθελοντισμός, επιχείρηση ζώγου. Έτσι, αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Δεκαετίες. Και έρχεστε και καυγάστε σήμερα. Εθελοντισμός, φιλανθρωπία και επιχειρήσεις ζώγου. Και έρχεται το κουκού και σας λέει, το κράτος πρέπει να τα κάνει αυτά. Το κράτος. Και αυτό το αίτημα γίνεται πιο επιτακτικό σε συνθήκες επιδημίας. Πολύ πιο επιτακτικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Το χρόνο λίγο. Και να κλείσω, κλείνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Αν το καλοσκεφτείτε, εκεί που θα ακούσετε και ναι και όχι και υπέρ, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν μου μένει ο χρόνος. Έχετε αφαιρέσει αυτό που λέμε την κοινωνική λογική. Και όταν λέω την κοινωνική λογική, θα σας φέρω ένα παράδειγμα αντίφασης που συνδυάζει κυριολεκτό αυτά που σας είπα πριν για τα μαθηματικά και τη χημεία με την πραγματικότητα. Στο άρθρο 24, στο επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλισης των υπερηλίκων, προβλέπετε εσείς οι ίδιοι, και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να με ακούσουν αυτή τη στιγμή, αύξηση του ορίου ηλικίας από τα 65 στα 67 για τους νέους δικαιούχους. Αυτοί που θα πάρουν δηλαδή το επίδομα των 326 ευρώ για να μην μείνουν άστεγοι μετά τα 67, μετά τα 65, εγώ είμαι 66. Το πήγατε στα 67. Πώς έρχεστε και μας λέτε ότι κάνετε καλό πράγμα? Δηλαδή αυτοί οι καινούργοι σε σχέση με τους παλιούς, σε συνθήκες πανδημίας, με προτεραιότητα να πάνε εμβολιαστούν στα 65. Αυτό δεν λέτε που να με πάρει και να με σηκώσει όλοι σας? Ότι όταν θα φέρετε εμβόλια, οι άνθρωποι άνω των 65 είναι ομάδα ευπαθής και πρέπει να εμβολιαστεί πρώτη, ως άστεγη. Δεν την έχετε πάει στα 67. Έρχεστε μέσα στο άρθρο και λέτε ότι θα το πάρετε εκεί. Και προσέξτε τι άλλο κάνετε. Αν δεν διαθέτουν δικό του σπίτι, ούτε σύνταξη, ούτε εισόδημα άνω των 4.320 ευρώ. Μα μοιράστε τα 4.320 ευρώ σε 12 μήνες. Και ολοκληρώστε. Βάλτε τα αυτά και πείτε μου κάποιος, αν θεωρείτε επειδή τα έχει, αντέχει από τα 65 στα 67 σε αυτές τις συνθήκες να περιμένει το επίδομα, και όχι αυτό. Δεν του ζητάτε αυτό. Αν του ζητάγατε μόνο αυτό, πάει στον κόρακα να πούμε θα το ψηφίσουμε. Ξέρετε, του ζητάτε να πέσει στα γόνατα και να λέει άφεριμ, άφεριμ αφέντη μου, κυβερνησάρα μου της Νέας Δημοκρατίας, που μέσωσες και θα με στεγάσεις μετά τα 67 και δεν θα μένω στους δρόμους. Λοιπόν. Έχει μείνει η κοινή λογική στους δρόμους. Αφυπεύσατε του καλάμου, του αυτοθαυμασμού
Γιατί σας έχει πάρει και σας έχει σηκώσει. Έχετε χάσει την μπάλα. Έχετε χάσει τη στήριξη του λαού, ο οποίος έξω. Αν νομίζετε ότι δεν θα πάψει να μιλάει, δεν οφείλεται σε αμηχανία. Οφείλεται στην απόπειρα να δοκιμάσει, να καταλάβει το χάος των προσφορών, γιατί είναι τόσες πολλές που δεν προλαβαίνει να εξαργυρώσει τα λαχεία που του χαρίσατε.